Καλημέρα. Νέα μέρα, νέα περιπέτεια. Σήμερα είμαστε έτοιμοι για κάτι καινούργιο. Στα δικά μας τα πλαίσια, όπως πάντα. Θα πάμε στο Όρος Λάκμος, στην Δρακόλυμνη, Βερλίγκα. Βερλίγκα, σωστά. Έχουμε ετοιμάσει ομάδα φωτιά για αυτή την αποστολή. Επειδή αυτή τη διαδρομή την είδε ο Ευάγγελος και είπε ότι θα είναι μία ώρα με το χωματόδρομο και θα είναι κοντά και δε στους χάρτες κλπ. Προκαταβολικά έχω φορέσει ένα μπλουζάκι το οποίο θα είναι το μότο της ημέρας. Ω να σουγά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πώς μας έχεις κάσει, Μούρη? Εντάξει, Αποστόλη, κάτι απλό έβαλα, ό,τι βρήκα μπροστά μου. Νομίζω πως είμαι έτοιμος για πολύ περπάτημα στο βουνό. Αν και υποσχέθηκα ότι δεν θα έχει. Ρίξε και μια ζεμπέκια πέρα και θα γυρίσει, μ' άρεσες. Εντάξει, πρέπει να κάνω λίγο εξάσκηση. Δεν μου το έχει πει από πριν αυτό. Πόσο οργανωμένος ήρθες σήμερα? Δεν βλέπεις. Για σουβλάκια. Ωραίος. Και παιδιά, ένα άλλο μέλος της παρέας μας. Ο Πολύδωρος. Καλημέρα σας. Πολύδωρος. Πολύδωρος. Έτοιμος κι αυτός οργανωμένος. Όχι σαν και σένα. Καφέ. Αποστόλη, άσε με να πιω τον καφέ μου. Άσε με. Λοιπόν, πριν καν πάμε, θέλω να μου πεις προσδοκίες. Οι προσδοκίες πάντα είναι υψηλά. Τι εννοείς? Τι πιστεύεις, πώς πιστεύεις ότι θα πέφτει το ταξίδι? Κοίταξε, το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι δεν πήρα μαζί μου τα traction boards γιατί βιαζόμασταν το πρωί και τα ξέχασα. Ναι. Οπότε μπορεί να μείνουμε κάπου, να μην μπορούμε να περάσουμε το αυτοκίνητο και να χρειαστεί να περπατήσουμε εν τέλει. Το να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε καν, ας πούμε. Άμα δεις κάτι επικίνδυνο, να μην πάμε εκεί, δεν το σκέφτηκες? Όχι, αυτό δεν το σκέφτηκα, είναι αλήθεια. Ευτυχώς είσαι και εσύ όμως για να μου τα λες. Ωραία. Έχει και λίγο διαφορικό. Θέλω να μου πεις εσύ τις προσδοκίες σου. Εγώ. Ναι. Δεν έχω, ρε φίλε. Πολύ, ξέρω εγώ, θα περάσουμε ωραία. Για φαγητό ήρθα εγώ κατά κύριο λόγο. Θα κάνουμε για μια βόλτα. Πολύ περπάτημα μου είπατε δεν θα έχει. Αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Εγώ περιμένω μόνο το φαΐ στο Ανθοχώρι, όλα τα άλλα. Φαΐ στο Ανθοχώρι. Όλα τα δεν έχω σημασία. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Έλεος με το φαγητό, όλοι, έλεος. Δηλαδή μια εκδρομή που να πάμε το μυαλό στο φαγητό από το πρωί. Τι να πω για αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή δεν πεινάς? Έφαγα πρωινό τσουρέκι, ρε Αποστόλη. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Κάναμε εδώ την πρώτη μας στάση στο χωματόδρομο. Ευάγγελε, κοίτα πως έχω φέρει. Κοίτα τι πλάνο παίζει. Ταραν! Μπήκε και το αντιλιακό, μπήκαν τα καπέλα. Έπρεπε να γίνει εδώ αυτή η στάση. Το μέρος είναι πολύ επιβλητικό, θα έλεγα. Τι να πω, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Όλα καλά. Κάνει τσουρέκια. Τι τρως εκεί, αφού σου κάνει διατροφή. Εντάξει, το τσουρέκι επιτρέπεται. Α, λες, ε. Ωραίος. Πολύ δωρε. Φάγαμε. Ηλιακό έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι για κορυφή. Κορυφή. Τέλεια. Φτάσαμε εδώ λίγα χιλιόμετρα πριν την κορυφή και συναντήσαμε χιόνι στο δρόμο. Και τώρα η εναλλακτική τι λέει, συνεχίζουμε με τα πόδια ή μήπως θα σκάψουμε το δρόμο? Έχω τον εξοπλισμό για αντίξω συνθήκες στο αυτοκίνητο, για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, όλα υπάρχουν μέσα. Τι λέγατε, δεν σκάβετε? Άμα σας πιάσω θα σας πω εγώ. Δηλαδή θες να μου πεις ότι θα το σκάψεις όλο αυτό μέχρι πέρα? Μαλάκα, έκανα ούτε ένα λεπτό και δες τι έκανα. Άμα κουραστώ θα αλλάξουμε. Κοίτα. Ανοίγει άνετα. Πολύ δωρε, τι έγινε, πού θα πας αγόρι μου, στην Ισλανδία? Παιδιά, εγώ είμαι πανέτοιμος. Εμένα, παιδιά, δεν με προβληματίζω στα 3,5 αυτή τη στιγμή. Με προβληματίζω ότι εκεί που θα πάμε να φάμε είναι από εκεί. Το αμάξι πώς θα περάσει. Α, θα ξαναγυρίσουμε. Πίσω θα γυρίσουμε, ναι, ναι. Α, τότε τίποτα δεν μας προβληματίζει. Δεν έχει. Πάμε, ρε, 3,5. Πόσο αισθάνεσαι, Βαγγέλη, κρυώνεις? Όχι, ρε, δεν το βλέπεις. Και μόλις έσπασε το φτιάρι, οπότε τελικά δεν ανοίγει. Όχι, ρε, δεν έσπασε. Εγώ πάντως το ζω ακόμα με το κοντομάνικό μου, εδώ χαλαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ο Ευάγγελος συνεχίζει διακάθεκτα το ταξίδι του. Και εδώ πέρα γύρω στους 15-17, πόσο έδειχνε. Πραγματική αίσθηση. Είχε μια ψύχρα. Ναι.
Κάψε λίγο καλύτερα. Έτσι. Δεν σε πληρώνω τζάμπα. Αυτό είναι. Άιντε. Δεν μπορείς να βρεις καλούς εργάτες σε αυτή την εποχή. Δεν μπορείς. Είναι δύσκολα. Ναι. Ευάγγελε, πώς πάει. Το φτιάρι σου. Έχουμε περάσει ήδη τη μέση, νομίζω. Έτσι, ίσα να μας ανοίξει όρεξη αυτό. Ίσως το ιδανικό θα ήταν να φέρεις το αμάξι για να δεις την αίσθηση που έχει. Τώρα στα πρώτα που κάναμε. Μην κάνουμε όλο αυτό τζάμπα. Εκεί στην αρχή θα πάει καλά. Εδώ λίγο. Όχι, μια χαρά θα πάει. Το αισθάνομαι ότι θα πάει καλά. Και το αστείο θα είναι να το προχωρήσουμε όλο αυτό και μετά να έχει το τριπλάσιο χιόνι, ρε. Ναι, πάμε να δούμε πολύ. Τελικά δεν ήταν καθόλου τυχαίο το μπλουζάκι που φόρεσε εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο το είπα. Ήξερα τι θα συμβεί. Συμβαίνουν αυτά με Ευάγγελο. Και κάνουμε έτσι μια αξιολόγηση του δρόμου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα στην κορυφή. Εκεί δεν ξέρω αν πάει από εδώ, αλλά και εκεί βλέπεις. Έχει όλο. Και εκεί είναι γεμάτο χιόνι. Γενικά είμαστε λίγο δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με τα πόδια. Θα δείξει. Πρέπει να μεταφέρουμε λίγο και τα άσχηματα νέα στους κάτω. Λοιπόν, Αλάνια. Ναι. Φοβάμαι ότι έχω άσχημα νέα. Έχει καλό χιόνι. Έχει, ναι. Έχει χιόνι σε κάτι χιλιόμετρα πιο πάνω προς την κορυφή. Θα γλιτώσουμε πολύ δρόμο. Θα γλιτώσουμε. Ίσως κάνα 2 χιλιόμετρα σίγουρα. Το κάνουμε αυτό. Αυτό ξεκινήσαμε τώρα και μένει λίγο. Εδώ ο γιατρός το έχει πάρει πάρα πολύ θερμά. Αλλά ο πραγματικός προϊστάμενος είναι αυτός εδώ πέρα. Υπεύθυνος έργων. Γενικά τώρα πλέον επαληθεύεται λίγο που με είδα που φτιάρισα. Ναι. Συνεχίζω και στα 30 κάτι. 30, Ευαγγέλη, 30. Ναι. Να είμαι ένας συνταξιούχος σε σώμα νέου. Όπα, στοπ. Πώς τα είδες τα πράγματα μέχρι στιγμής, Ευαγγέλε? Κοίταξε, αισθανόμενο ότι με παίρνει λίγο προς τα κάτω, η αλήθεια είναι, καθώς ερχόμουν. Ήσουν λίγο ωριακά. Αλλά ναι, αλλά νομίζω ότι με τη δουλειά που κάνουν τώρα τα παιδιά θα περάσουμε, εντάξει. This is Sparta! Αυτό τώρα, ας πούμε, δεν ήταν. Το έπιασες! Έπιασες! Και λίγο δεξιά, λίγο. Έλα, έλα, όπα, όπα, ίσιος από την άλλη. Κανονικά. Άιντε ρε τζιπ! Εντάξει, εντάξει! Ήμουν έτσι, ένιωθα τις πίσω τις ρόδες να υποχωρούν προς τον κρεμό. Λέω εντάξει, μάλλον αυτή θα είναι η τελευταία φορά που οδηγάω το αυτοκίνητο. Αλλά το team βοήθησε με ομαδική δουλειά και συνεργασία. Προχωράμε. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, ναι, ναι. Τώρα δηλαδή είσαι σίγουρος ότι θες να το περάσεις και αυτό? Να δούμε τα προγνωστικά τι θα δώσουν για να φύγει. Έλα! Έλα, έλα, έλα! Έλα, 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 έλα! Έλα, 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 έλα! Σιγά, σιγά, έλα κι άλλο. Καλά είσαι. Έλα, έλα, έλα. Σιγά, σιγά. Ω! Κοίτα λίγο, κοίτα λίγο. Πού είναι η ρόδα? Πάμε τα πόδια, ρε μαλάκι. Αυτό είναι το τελευταίο εμπόδιο περνάμε. Εντάξει. Πάμε μετά με τα πόδια και βγάλει το σκασμό όλοι. Να πω κάτι. Έλα. Το αφήνουμε εδώ. Μαλάκι, αυτό πρέπει να το ξαναπεράσουμε. Ευάγγελε, άστο εδώ ρε φίλε, μην το παίρνεις. Όχι. Τώρα αισθάνομαι ότι έχω αυτό το βλέμμα από εκείνο το κοριτσάκι που καίγεται το σπίτι ρε από πίσω. Λες και το έχει βάλει φωτιά. Nice. Παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Όλο αυτό γίνεται για να μην προχωρήσουμε 2 χιλιόμετρα βουνό. Για πες τι έχει γίνει τώρα εδώ, Ευαγγέλα. Προσπαθήσαμε πολύ σήμερα. Θα εγκαταλείψω. Ωραία. Πάμε ναι. Να το βγάλεις γιατί είσαι πολύ δύσκολο εδώ πέρα. Αν μπορείς με το χέρι καμιά πέτρα έχει και δεν ξέρω. Θέλω ένα σχόλιο για ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Τι πράγματα κάνουμε για να μην περπατήσουμε ένα χιλιόμετρο παραπάνω. Εν τω μεταξύ πόσο, 2 χιλιόμετρα πρέπει να είναι. 2 χιλιόμετρα, 34 λεπτά είναι. Να φτάσουμε τώρα.
Εντάξει. Υπάρχουν και άλλες σκληροί εκεί πέρα που τον βρήκανε. Ή και όχι. Μπορεί η διαδρομή να ήταν μικρή, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν λίγο απότομη. Νομίζω ότι άξιζε full στο τέλος. Δείτε μέρες, πραγματικά. Απίστευτο. Και νομίζω ότι στο βάθος... Όχι ρε φίλε. Δείτε πραγματικά, δείτε γιατί ήρθαμε. Πολύ όμορφα είναι. Περίμενα πιο πολύ βέβαια τις φωτογραφίες. Το είχα δει, το φανταζόμουν λίγο πιο μεγάλο, ας πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, είναι όντως όμορφα. Παρόμοιο το τοπίο, σε όλες τις δρακόλυνες αυτό βλέπεις, έτσι το χορταράκι αυτό κάτω. Λίμνες, είναι και εποχή που έχει και λίγο χιονάκι τώρα. Περίμενα λίγο περισσότερο νερό. Ναι. Δεν πειράζει, Αποστολή. Μπορούμε να πάμε στην δρακόλυνη Τύμφης άλλη φορά που έχει πιο πολύ νερό. Ωραία, γυρνάμε. Ένα γνώστη, θέλω να ρωτήσω ένα γνώστη του βουνού. Πώς σου φάνηκε γενικά, σαν εμπειρία. Κοίτα, μικρή διαδρομή, αυτή που κάναμε, επειδή αφήσαμε τα μάξι πολύ κοντά. 2 χιλιόμετρα. Αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο περιπετειώδης. Αφού σκάψαμε ό,τι σκάψαμε. Εντάξει, κοίταξε, γενικά ωραία είναι, νομίζω. Περιμένω περισσότερο από το φαγητό, σε συνέχεια. Νομίζω ήρθαμε όλοι κυρίως για το φαγητό, άντε και λίγο για το βουνό. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Έλα εδώ, ρε. Ελέγχει τον τράντα, λέει, πτώμα. Μου γλυφθεί αυτή. Πώς φάνηκε η τοποθεσία? Ήταν ωραία. Είχαμε βέβαια κάποια στραβοπατήματα. Αλλά εντάξει, λίγο περπάτημα. Όντως περιμένουμε κι εμείς μια λίμνη λίγο πιο σχηματισμένη. Φαίνεται ότι ήταν πιο φουσκωμένα τα νερά. Αλλά και έτσι πάλι είναι πάρα πολύ όμορφα. Ω, τι κάνει! Το ζήσει επικίνδυνα. Θα βγάλουμε έτσι μερικές δρονιές και πάμε για φαγητό. Τέλεια. Πάμε. Κάναμε την τελευταία μας στάση στο Ανθαφόρι μετά από ένα σύντομο, παύλα μακρύ ταξίδι που είχαμε στο βουνό. Νομίζαμε ότι θα είναι σύντομο. Ήρθαμε στο Μαντάνι. Θα δείξω κάποια πλάνα από το μαγαζί. Μέσα δεν μπόρεσα να βγάλω γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και προφανώς δεν μπορώ να τραβάω τον κόσμο. Φαγητό, Ευάγγελε, ωραίο. Μια χαρά και το περιβάλλον. Πιο πολύ εδώ μου αρέσει και το φαγητό είναι μια χαρά, αλλά το περιβάλλον είναι απίστευτο. Είναι γνωστό το μέρος για αυτά τα ριάκια που έχει, τους καταράκτες κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος, δύσκολα βρίσκεις και ήρθαμε και αργά σχετικά. Ναι, πράγματι. Οπότε ήρθε η ώρα της επιστροφής. Νομίζω ότι είμαστε πλήρεις από αυτό το mini trip. Πλήρεις από κάθε άποψη. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά. Και, Ευάγγελε, δική σου, φεύγω.